και φυσικά Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και Γλυφάδα διεκδικούν την πρωτιά στις γυναίκες. Έφυγαν οι 1500, καλά είναι να πάμε στα 1500. Η Σταματέλου είναι 8η στο τριπλούν. Το τριπλούν έχει διακοπή για να δουν ποιες είναι οι 8 καλύτερες και πάμε στα 1500 μέτρα των γυναικών. 1500 μέτρα των γυναικών, όπου έχουμε την Δελή, την Μπάλα, την Κάκουρη, την Κωνσταντινοπούλου, την Αντρικοπούλου, την Δόβρου, την Κωσαχίλη, την Κοίνη, την Κυριακοπούλου και την Τζόλη. Δεν τρέχει Τσόλη, δεν τρέχει Γιαννοπούλου. Βλέπετε εδώ τις αθλήτριες, με την Κοίνη να βρίσκεται την Αθηνά στη δεύτερη θέση. Μπροστά είναι η Κυριακοπούλου της Γλυφάδας. 25χρονη, η Κοίνη 26χρονη που επανέρχεται μετά από τρεις εγχειρήσεις που υποβλήθηκε. Βλέπετε εδώ τις δύο πρώτες, Κυριακοπούλου και Κοίνη. Της Γλυφάδας και η Κοίνη της ΓΕΑ Τρικάλων, Γυμναστική Ένωση, Γυμναστική Εταιρεία Τρικάλων. Κυριακοπούλου της Γλυφάδας μπροστά, η Κοίνη στη δεύτερη θέση με μια διαφορά περίπου 5 μέτρων. Ακόμα 900 περίπου μέτρα. Στην τρίτη θέση είναι η Τσόλη του Χαλανδρίου. Μπροστά η Κυριακοπούλου. Δεύτερη η Κοίνη. Τρίτη η Τσόλη με διαφορά από τους υπόλοιπες. Νικόλ Κυριακοπούλου. Πάμε και στο επικοντό που βρίσκεται στην άλλη άκρη. Ένα πετυχημένο άλμα ψηλό για την Νικόλ Κυριακοπούλου. Το άλμα της Νικόλ Κυριακοπούλου είναι ψηλό. Πετυχημένο. Θα δούμε και πόσο είναι ο πύχης. Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει. Νάτι. Εδώ είναι τον προπονητή της. Λοιπόν, 4.30 το ξεκίνημά της. Είναι πρώτη. Η Κοίνη έπιασε την Κυριακοπούλου. Έχουμε ακόμα μια στροφή. 400 μέτρα. Κυριακοπούλου Γλυφάδας, Κοίνη Τρικάλων. Οι δύο πρώτες στα 1500. Να δούμε ποια θα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο τέλος. Η Κυριακοπούλου είναι πολύ γρήγορη και βλέπουμε ότι προσπαθεί να ξεφύγει από την Αθηνά την Κοίνη. Ανθή Κυριακοπούλου, 25χρονη αθλήτρια της Γλυφάδας, πάει για την πρωτιά. Ανεβαίνει όμως και η Τσόλη να προσπεράσει την Κοίνη. Η Τσόλη του Γυμναστικού Συλλόγου Χαλανδρίου περνάει στη δεύτερη θέση και απειλεί και την Κυριακοπούλου. Για να δούμε αν γίνει η ανατροπή από την Βικτωρία Τσόλη, 25χρονη και αυτή. Πάμε στα τελευταία μέτρα, αντέχει Κυριακοπούλου. Τσόλη ανεβαίνει, Κυριακοπούλου, Τσόλη και Κυριακοπούλου. Κάνει τη μεγάλη έκπληξη στην ανατροπή, θα αντέξει, αντέχει Κυριακοπούλου. Και εδώ έχουμε πρωταθλήτρια Ελλάδος, την Βικτωρία Τσόλη του Χαλανδρίου. Να μια μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμέναμε. Αλλά πολύ λίγοι θα ήξεραν ότι είναι τόσο καλά αυτή η Τσόλη που πήρε την πρωτιά με 4-18-16. Νάτι λοιπόν ψάχνει να βρει τις ανάσεις της, 25χρονη αθλήτρια, η Βικτωρία Τσόλη που έκανε ένα καταπληκτικό τελευταίο 250 και 30 μέτρα πριν από τον ρεματισμό προσπέρασε την Κυριακοπούλου, η οποία ήταν καθ' όλη τη διάρκεια στην πρώτη θέση.
στα 400 μέτρα πριν από τον τερματισμό η Κοίνη απείλησε την Κυριακοπούλου, δεν το άντεξε 200 μέτρα τον τερματισμό και πετάχτηκε η Τσόλη, η οποία τη βλέπετε αφού πήρε ανάσες, αρχίζει να χαμογελάει, αρχίζει να καταλαβαίνει τι νίκη πέτυχε, πολύ μεγάλη. Να εδώ και οι υπόλοιπες αθλήτριες, η Κοίνη αριστερά, βλέπετε και την Δόβρου και πάμε να δούμε την Πόλακ. Την Πόλακ σε ένα άλμα της, πιθανότατα το 4-30.